Συγγνώμη, μία πεσέτα να χρησιμοποιείτε για όλα αυτά ως Σεργέννηδες. Μ' αρέσει που το πιστεύεις. Αυτό είναι ανέκδοτο για τους Σεργέννηδες. Συγγνώμη, παιδιά, δεν το ξέρω. Ανέκδοτάκι είναι για τους Σεργέννηδες. Α, ωραίο, καλό. Πάντως υπάρχει μια περίπτωση να μπορούσα να τα δεχτώ να κάνω όλες τις δουλειές του σπιτιού και να μην ανοίγω το στόμα μου να πω ούτε ένα κιχ. Μόνο μία περίπτωση. Ποια? Αν ο άντρας μου ήταν ο David Beckham. Αν ήταν ο άντρας μου ο David Beckham και έβγαινε στο μπαλκόνι. Σου έχω και καλύτερο ότι ο Beckham, παιδιά, έχει κόλλημα με την καθαριότητα και την τάξη. Όλα έχει. Ναι, έχει ψυχασθένεια. Όχι, λέμε την Βικτόρια, είναι μέρα νύχτα με το σφουγγαρόπανο και το τσεμπέρι. Όχι, αλλά έχει δηλώσει. Έχει μείνει νύχη από τη χλωρίνη. Έχει δηλώσει ότι πηγαίνει, λέει, και τα χτωβεί το ψυγείο και τα ντουλάπια. Είχε γίνει θέμα και στη Ρεάλ, όταν έπαιζε στη Ρεάλ, ότι κατέβαινε πρώτα στην τραπεζαρία. Πήγαινε στην τραπεζαρία πριν από την ομάδα και κοίταγε είναι στοιχημένα τα μαχαιροπύρνα. Αυτό είχε αναγκασμό. Δηλαδή, πιάσε κοντά. Τα μαχαιροπύρνα. Όχι, ο Ντέιβιτ. Η Βικτόρια δεν νομίζω να είναι έτσι. Πρέπει να είναι ψυχαναγκαστική με τον εαυτό τη. Έχει φορτώσει 20 οικιακέ βοηθού. Χάια, τι ανάγκη έχει, χάια. Και να έχει και. Να σου πω, να έχει και τον Μπέκαμ να σου συμμαζεύει κιόλα. Δηλαδή, τι έχει να ζητήσει από τον Μπέκαμ. Αυτό είναι θράσο. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Ότι σα κάνει όμω εντύπωση που στα 40 το έχει αυτό το κορμί δεν είναι και τόσο εντυπωσιακό. Γιατί δημιουργεί ένα που θέλει να ζητήσει για αυτό το κορμί. Το φραγκολιά δείχνεις. Δηλαδή, νέος άνθρωπος. Εσύ όταν θα φτάσεις στην ηλικία του David θα είσαι καλύτερα. Θέλω να σας πω ότι στα 40 μου ήμουν το φετόνι. Α, είσαι 40. Άρα τα έχεις περάσει στα 40. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη παραδοχή, παιδιά. Σίγουρα είμαστε πάνω από 40. Κάτσε εδώ πέρα, 40 είμαι εγώ. Εντάξει, είπαμε. Πες με. Έτσι. Πες Μέρι. Πες Μέρι. Και επειδή λέμε για David, παιδιά, πόσο καλά και πόσο όμορφα έχει μεγαλώσει ο David Hasselhoff. Δηλαδή, βλέπεις κάποιους άλλους.